Επιστροφή στο Δελτίο και πάμε να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό των θερινών εκπτώσεων σε μια τουριστική περίοδο που ομολογουμένως μέχρι και σήμερα χαρακτηρίζεται άκρως επιτυχημένη. Βεβαίως η σεζόν συνεχίζεται μέχρι και τον Νοέμβριο. Μαζί μας ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Μανώλης Κουμαντάκης. Κύριε Κουμαντάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας, καλησπέρα στους θεατές σας. Λοιπόν, μιλώντας και κατηδίαν με συναδέλφους σας, μου είπαν ότι αυτή η περίοδος των θερινών εκπτώσεων δεν ήταν η αναμενόμενη, δεν ήταν όμως και κακή. Δηλαδή, υπήρξαν αυξημένοι τζίροι, σε μια περίοδο όμως που η Κρήτη κατακλείζεται από χιλιάδες τουρίστες. Πριν σας καταθέσω έτσι σε πρώτη κατάσταση αποτίμηση της μεγάλης αυτής εκπτωτικής περίοδου, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή ανάλυση γιατί έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Θέλω πολύ καιρό έχουμε πει ότι η ρευστότητα της κοινωνίας, και αυτό προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, δεν θα τους αναλύσουμε τώρα γιατί δεν έχουμε το χρόνο, αλλά έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη πίεση στη ρευστότητα της κοινωνίας και αυτό σαφέστατα καταγράφεται μέσα στις αγορές. Στις αγορές και του άμεσου τουρισμού, τις αμιγώς τουριστικές περιοχές, αλλά και στις αστικές αγορές. Ένας άλλος λόγος που έχει επηρεάσει τον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός προσδιορίζει ένα μεγάλο μέρος του ΟΑΕΠ εδώ, ειδικά στην Κρήτη, φέτος και πέρυσι, αλλά και φέτος, τα πράγματα είναι πολύ με μεγαλύτερη δυσχέρεια στον κεφάλαιο του άμεσου τουρισμού να διαχύεται μέσα στις αγορές και στο υπόλοιπο οικονομικό κύκλωμα. Και αυτό οφείλεται ότι με βάση διάφορους γεωπολιτικούς λόγους, μην τους αναφέρομαι τώρα, πολέμους, ενεργειακά και άλλα πράγματα, έχουν δημιουργήσει στους προορισμούς αυτούς που είναι για μας προορισμούς, αλλά για αυτούς είναι οι αγορές μας, για τον τουρισμό, έχουν και αυτοί προβλήματα στην κοινωνία τους και στη ρευστότητά τους για πολλούς πολλούς λόγους που πάλι δεν θα τους αναλύσουμε τώρα. Αληθεύει, κύριε Κουμαντάκη, ότι οι Έλληνες είναι ουσιαστικά αυτοί που τροφοδότησαν και λόγω των πολλών κοινωνικών εκδηλώσεων τις τοπικές αγορές? Ναι, αυτό είναι γεγονός. Στους τουριστικές αγορές, στους άμεσες τουριστικές αγορές υπάρχει μια δυσχέρεια, γιατί οι τουρίστες και εισοδηματικών δεν είναι μόνο αυτό που λέμε το all inclusive, έτσι, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των τουριστών, αυτών που είναι εδώ, που έρχονται στη χώρα μας, έχουν και αυτοί προβλήματα ρευστότητας και εισοδηματικά θέματα. Και αυτό δεν αποδίδονται μέσα στις αγορές. Φέτος, λοιπόν, ευτυχώς παρουσιάστηκε μια κινητικότητα, ειδικά τον Αύγουστο μέσα, στις αγορές της Κρήτης, και οφείλεται στον εσωτερικό τουρισμό, όπου οι Έλληνες... Και στους ντόπιους όμως. Ναι, παρά τα προβλήματα που σας ανέφερα προηγούμενα στη ρευστότητα της κοινωνίας, έχουν δημιουργήσει μια καλύτερη κατάσταση. Παρόλα αυτά, μια πρώτη καταγραφή που έχουμε κάνει δείχνει μεσοσταθμικά ότι στην Κρήτη αυτή η εκπτωτική περίοδος που προσδοκούσαμε καλύτερα πράγματα είναι σε μια της τάξης μείον περίπου 20% σε σχετισμό με την περσινή περίοδο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα όχι μόνο να τα καταγράφουμε, να αναλύουμε και τα δεδομένα. Τότε δεν ήταν καλή αυτή η εκπτωτική περίοδος. Και πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Όλα αυτά που σας είπα και άλλοι παράγοντες που δεν έχουμε το χρόνο τώρα να τους αναλύσουμε. Πολλοί πολλοί παράγοντες πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα συσχετίσουμε όλα αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε και να πιέσουμε προς την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, ότι πρέπει να αλλάξουν και κάποια δεδομένα, έτσι, πολιτικής, γιατί η ρευστότητα της κοινωνίας έχει και σχέση και με τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Και πρέπει να το δούμε αυτό, αλλά και πρέπει και εμείς ήδη
μέσα στις αγορές, να δούμε με τι τρόπο και καλύτερο τρόπο πρέπει να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες που να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Κύριε Κουμαντάκη, θα ήταν ατόπιμά μου να μην σας ρωτήσω και για την πρόθεσή σας να διεκδικήσετε την Προεδρία στο Επιμελητήριο του Ηρακλείου. Είναι η καρδιά της ντόπιας επιχειρηματικότητας και θέλω λίγο να μου μιλήσετε γι' αυτό. Μου κάνετε την ερώτηση αυτή, θα σας απαντήσω ευθέως. Εγώ είμαι ένας παλιός επιμελητηριακός. Όταν νέος είχα μπει στην παραγωγή μέσα, ήμουνα και νέος στο Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και πραγματικά τότε υπήρχαν διοικήσεις οι οποίοι ήταν σημαντικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν όραμα και στις επιχειρήσεις τους, αλλά είχαν όραμα και στο επιμελητήριο και στην οικονομία και σε πολλά άλλα πράγματα. Είδα τότε ένα επιμελητήριο το οποίο πραγματικά ήταν μπροστάρις, κυριολεκτικά μπροστάρις στις επιχειρήσεις και στο επιχειρήν και δημιουργούσε πολιτική η οποία πραγματικά ήταν στο θετικό και πρόσημο για τις επιχειρήσεις. Άρα να υποθέσω ότι η πρόθεσή σας είναι και μία μορφή στη σημερινή διοίκηση. Είστε απογοητευμένος από τον τρόπο που άσκησε την διαχείριση του επιμελητήριου. Εγώ δεν θα κάνω καμία μορφή. Η κοινότητα των επιχειρηματιών θα κρίνει. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι τα τελευταία 13 χρόνια αυτή η ίδια διοίκηση είναι σε δύο συνδυασμούς οι οποίοι έχουν κομματικά χαρακτηριστικά. Αυτός λοιπόν τα 13 χρόνια αυτά κυριολεκτικά υπάρχει μία δυσαρέσκεια στο επιχειρήν ότι το επιμελητήριο δεν ήταν μπροστάρις σε όλες τις προσπάθειες για να μπορέσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που έχουμε επιβιώσει. Θεωρείτε δηλαδή ότι η διοίκηση ήταν εγκλωβισμένη, ήταν όμηρος ας πούμε πολιτικών σκοπιμοτήτων? Και αυτό. Και αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αλλάζουν ραγδαία τα πράγματα στην οικονομία. Σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζουν τα δεδομένα τελείως διαφορετικά. Αυτά εδώ στη χώρα μας, μια χώρα η οποία η οικονομία της έχει διαρθρωτικά προβλήματα, μια οικονομία που δεν παράγει, θα έχουμε αυτές τις αλλαγές με πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι είναι στις άλλες αγορές που έχουν ξεκινήσει αυτές οι αλλαγές με πολύ έντονο τρόπο. Τα επιμελητήρια είναι φορείς, σημαντικοί φορείς και πρέπει πραγματικά με όραμα και με δυναμισμό να μπορέσει να αντλεί, που φοβάμαι ότι αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, που πρέπει να έχει αντλήσει όλα αυτά τα δεδομένα με πραγματικά σημαντική ανάλυση και να μπορέσει πραγματικά μέσα από βοηθήματα, όχι να βγάλουμε μία μελέτη και να κάνουμε μία μελέτη και να δώσουμε, η οποία ουσιαστικά ίσως και να μην έχουν τα καλύτερα, ξέρω εγώ, αν θέλετε, στοιχεία μέσα, με άλλους διεθνείς, αν θέλετε, μελέτες, που να μπορέσουν να συσχετιστούν σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και να μπορέσουν να εξειδικευτούν, γιατί οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που έχουν υποστεί μεγάλες πιέσεις, και αυτές οι μικρόμεσες επιχειρήσεις που όλο σύστημα προσπαθεί να τους εξαλείψει μέσα από το οικονομικό κύκλωμα, δεν είναι ώρα τώρα να μιλήσουμε για τέτοιες πολιτικο-οικονομικές. Δεν έχουμε και άλλο χρόνο, έτσι αλλιώς. Δεν έχουμε χρόνο. Μια κουβέντα θέλω να πω μόνο, ότι πρέπει τα επιμελητήρια να έχουν μια μεγάλη αυτή τη στιγμή δυναμική και μια μεγάλη ανάλυση των δεδομένων για να μπορέσουν να είναι μπροστάρες και να δώσουν κατεύθυνση σε αυτές τις επιχειρήσεις που μπορούν να σωθούν. Αυτή την προσπάθεια θέλω να κάνω. Έχω την εμπειρία, έχω αυτό το όραμα. Θέλω ανθρώπους νεότερους για να μπορέσουν να έχουν και να είναι μέσα στην πραγματική οικονομία, που να βιώνουν πραγματικά στην καθημερινότητα, για να μπορέσουμε πραγματικά να προσδώσουμε στο επιμελητήριο μια τέτοια δυναμική και μια τέτοια δημιουργία πολιτικής, για να μπορέσουμε πραγματικά στις κρίσιμες στιγμές που θα έρθουν να είμαστε όσο πιο δυνατόν πιο έτοιμοι. Κύριε Κουμαντάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ.